Στο τέλος του καλοκαιριού οριοθετείται σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Αθανασίου κ. Χατζητοφή η ολοκλήρωση των εργασιών της τρίτης φάσης της ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα γύρω από την κεντρική πλατεία στον Άγιο Αθανάσιο με την πλακόστρωση της γύρω περιοχής και την αρχιτεκτονική αναβάθμιση εγκαταλελειμμένων χώρων. Τα έργα για την τρίτη φάση της πλατείας ολοκληρώνονται περί το τέλος του καλοκαιριού. Ευελπιστούμε πως δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση, μιας και μέχρι σήμερα τα έργα είχαν κλείσει μέσα στα πλαίσια του συμβολέου. Είναι ένα έργο το οποίο έχει κοστίσει στο Δήμο περί 460.000 ευρώ και συμπληρώνει ουσιαστικά τις τομές που είχαν επιχειρηθεί με την πρώτη και τη δεύτερη φάση της πλατείας. Τρίτη φάση σε αντίθεση με τις δύο άλλες φάσεις που είχαν ουσιαστικά να επιλύσουν χωροταξικά προβλήματα προσβασιμότητας, χωροστάθμευσης και χάραξη νεωδικού δικτύου, καθώς και πλατειακών χώρων, επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δημιουργία υποδομών τέτοιων που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ψυχαγωγίας και μόρφωσης. Στην κεντρική πλατεία με την ολοκλήρωση και της τρίτης φάσης των εργασιών ανάπλασης της Σταλγκουργής η Δημοτική Βιβλιοθήκη αλλά και καφετέριες και άλλοι χώροι ψυχαγωγίας που απευθύνονται σε κάθε ηλικία ενώ ενδιαφέρον για εμπλοκή στους χώρους έχει εκφράσει και ο Οργανισμός Νεολαίας. Συγκεκριμένα δημιουργούνται καταστήματα που η χρήση τους είναι για χώροι εστίασης, δηλαδή καφετέρια και εστιατόριο, ενώ παράλληλα να πούμε ότι στα ίδια έργα περιλαμβάνεται η δημιουργία νέας δημοτικής βιβλιοθήκης, μια ιστορία η οποία έχει πάρει πάρα πολύ καιρό και για την οποία είχαμε δουλέψει αρκετά έντονα, καθώς επίσης και χώροι για ανάπτυξη δραστηριοτήτων από την νεολαία. Για το συγκεκριμένο κεφάλαιο υπάρχει μια καταρχή συμφωνία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για την ανάπτυξη στον χώρο αυτό που βρίσκεται επίσης στο κτίριο που θα εγκατασταθεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, δημιουργία χώρων για πολυκέντρο νεολαίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την αποπεράδοση αυτών των έργων και τη χρήση τους από το κοινό είναι στοιχεία που θα συμβάλλουν αποφασιστικά σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Χατζητοφή σε αυτό που είχε θέσει ως στόχο το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή τη μετατροπή του μεγάλου πλατειακού χώρου σε χώρο κοινωνικής αναστροφής για όλες τις ηλικίες με άνεση και ασφάλεια.